Τώρα λοιπόν η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι, εγώ κρίνω ότι είναι ένας καλός τρόπος, συνεργασία πολλών επιστημόνων για μια κάπως ευρύτερη περιοχή, ακόμη και για ένα περιορισμένο κομμάτι της βιοποικιλότητας, δεν μπορεί να τα πιάσει όλα με μία, αλλά να είναι πιο ολοκληρωμένη. Γιατί τώρα δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στο μάτι και στη μορφολογική παρατήρηση που ήταν παλιά. Θέλουμε το μικροσκόπιο, που αυτό το κάνουμε, αλλά θέλουμε και τη μοριακή ανάλυση. Δηλαδή, για να συνδέσεις την εξέλιξη και τις επιδράσεις του κλίματος σε κάποια χαρακτηριστικά, χρειάζεσαι να πας και στο μόρι. Και σκεπτόμενοι όλα αυτά, έχουμε κάνει αυτό το πρόγραμμα τώρα, το οποίο είναι μελέτη της βιοποικιλότητας των φαιοφυκών, μια ομάδα φυκών δηλαδή, γιατί είναι, το να τα πάρεις όλα είναι πάρα πολλά, της Ανατολικής Μεσογείου. Και όταν μας σκεφτήκαμε την ιδέα αυτή, αναζητήσαμε αυτούς που δουλεύουν όλες τα πέρα. Και έχουμε συνεργάτες από την Κροατία, από την Τουρκία, από το Ισραήλ, από την Κύπρο, 4 κέντρα από την Ελλάδα, μια ομάδα από την Ιταλία, σαν παράπλευρη, η ομάδα δεν είναι ακριβώς μέσα στο πρόγραμμα, αλλά θα συνεργαστεί, και από τη Σκωτία μια ομάδα που θα κάνει κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, από τη Γερμανία μια ομάδα που θα κάνει κάποιο άλλο, από την Αμερική και από την Ιαπωνία. Για να προσεγγίσουμε από όλες τις πλευρές το πρόβλημα. Με δειγματοληψίες πρώτα σε διάφορα μέρη που έχουν επιλεγεί, που τα πρότειναν αυτοί που ήδη έχουν μια πρώτη πληροφόρηση, δηλαδή οι Έλληνες για τα ελληνικά, οι Κύπροι, οι Τούρκοι, οι Κροάτες. Και με δειγματοληψίες ακόμα και σε πολύ βαθιά νερά, γιατί έχουμε υποψίες ότι σε πολύ βαθιά νερά υπάρχουν κάποια είδη που δεν τα ξέρουμε. Τα υποπτευόμαστε, αλλά δεν τα, ή μπορεί να δει κάποιος κάποιο κομμάτι, να έχει δει κάποιος ψαράς και να πει ναι, από δύο ψαράς, αλλά ο ψαράς το έβαλε με τα δίχτυα, δεν είναι πλέον κατάλληλος, ή αν το έβαλε η θάλασσα λίγο. Οπότε και με το βαθισκάφο στο κοινογραφικό που θα γίνουν εδώ δειγματοληψίες και στο Ισραήλ και στην Κροατία. Στην Κροατία μάλιστα ήδη πήγανε, παρά το ότι τώρα άρχισε η χρηματοδότηση, γιατί συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από μένα το πρόγραμμα. Ακόμη δεν έχω πάρει τα πρώτα του λεφτά, αλλά ήδη επειδή ήταν κατάλληλο καιρό πήγαν και βρήκαν το πρώτο δείγμα αυτού που λέγαμε στο μυαλό. Και πώς γίνεται, για αυτό ο συντονισμό μελετών. Ο Αμερικανό που συμμετέχει προσφέρει μια εργασία που είχε κάνει, με την οποία μελετώντας κάποιες παραμέτρους του νερού μπορεί να μας δώσει ποσοστά επιτυχίας ανέβρεση του συγκεκριμένου είδους κάτω στα 100 μέτρα, στα 120, στα 80, ώστε να μην βουτάμε στην τύχη, yeah. Γιατί το να πάρεις το βαθισκάφος κοστίζει 10.000 την ημέρα. Οπότε πρέπει να κάνουμε 5 δημοτοληψίες σε 5 επιλεγμένα μέρη που θα τα έχουμε επιλέξει με βάση αυτή την τεχνική που έχει αυτός. Το πρόγραμμα λέγεται Brown Algal Biodiversity in Eastern Mediterranean, στην Ανατολική Μεσόγειο. Η βιοποικιλότητα των φαιοφυκών στην Ανατολική Μεσόγειο και χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Total, το οποίο είναι γαλλική εταιρεία πετρελαιοειδών, αλλά έχουμε ένα ίδρυμα, το ίδρυμα Total, Total Foundation, το οποίο έχει ένα κομμάτι του για μελέτη της βιοποικιλότητας. Και σκεφτήκαμε, αφού είναι ευρωπαϊκό, είναι κοντά στη Μεσόγειο και έχει βιοποικιλότητα και δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση εκτός από αποσπασματικές εργασίες διαφόρων, δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, να το υποβάλουμε. Και καλέσαμε όλους αυτούς. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι έστειλα την πρόταση σήμερα και σε 10 μέρες μου είπανε φάρτε με. Όσα ζητήσαμε. Δηλαδή δεν είπανε τίποτα, ας πούμε, καθόλου. Πολύ εύκολα και πολύ απλά, αλλά ήταν πολύ καλά θεμελιωμένη, ας πούμε, η πρόταση.